Είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό. Δηλαδή κάποιοι, αρκετοί προφανώς, από διάφορα σημεία και αφετηρίες να έχουν μετεκπαίδευση στην πολιτική προστασία και προφανώς κάποιοι της αυτοδιοίκησης. Θα έλεγα προφανώς είμαστε, αλλά δεν φτάνει. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι πρέπει να μετουσιώσουμε ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική προστασία στα ίδια τα σχολεία. Δηλαδή θεωρούμε ότι ό,τι και να μάθουμε εμείς, καλά οι περισσότεροι είστε μικροί, όλοι θα έλεγα, εξαιρούμαστε εμείς, αλλά ό,τι και να μάθουμε τώρα, εάν το μάθει το παιδί, θα είναι κατάκτηση ζωής. Και αυτό μπορεί να σχετιστεί προφανώς με ζητήματα. Να βλέπετε ο γιος μου Αλέξανδρος πώς παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά μαθήματα, αλλά μέσα από το ίντερνετ. Λέω λοιπόν ότι στο επίπεδο της σχολικής κοινότητας μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλά ζητήματα γνώσης τα οποία μπορούν να επιληθούν. Και αυτό έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, γίνεται ένας σεισμός. Τι κάνουμε, το ξέρουν στα σχολεία? Εγώ θα έλεγα, μπορεί και να το ξέρουν κάποια από τους γονείς τους, από τη δασκάλα, μια φωτισμένη δασκάλα, η οποία μπορεί να υπερβάλλει τον εαυτό της, υπερβάλλει, αλλά δεν είναι συστηματικό. Αυτό θα έπρεπε να έχει συστηματική αντιμετώπιση, γιατί είναι ζωές. Και επειδή αναφέρομαι σε αυτό, κάναμε, αγαπητέ Νίκο, για το μεταναστευτικό στοιχείο την ημέρα που έγινε ο τελευταίος σεισμός στη Λέσβο, ας το πω Λέσβο, μην το πω με την Λίμνη και Λέσβο. Συνήθως τώρα τα τελευταία. Λέω λοιπόν, και ήταν 100-150 καλή ώρα εκ του εξωτερικού και ήμασταν πάνω στην έδρα και ξαφνικά άρχισε να ταρακουνά στοιχείο εμείς και άρχισε να πέφτουν πολύ φωτά, άρχισε στόρυβο, χαμός γινόταν, έδρες στον αντάλλο, τρέκαν όλοι προς την έξοδο και θέλετε το έστικτο, θέλετε, επειδή έχω κουβεντιάσει και με τον Ευθύμη, εγώ στάθηκα λιγάκι πιο ήρεμος και οδηγούσα τον κόσμο προς τα έξω. Κάποιος είχε τραβήξει, γιατί ήταν ομιλίες και τραβούσανε καλή ώρα όπως τώρα τραβούν κάποιο βίντεο. Το έβγαλε κάποιος στο διαδίκτυο, δεν το είχα δει κι εγώ. Τρέχαν όλοι προς την πόρτα, κάποιοι κάναν και κάτι πουλί μεταξύ τους και εμείς βγήκαμε λίγο πιο ήρεμοι, ατσαλάκωθοι. Αλλά πράγματι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνει. Και το έβλεπε μέσα σε μία εικόνα. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να μην πάνε τίποτα πύρο, αλλά τα σκαλιά να γινόταν ο χαμός κατά την κατάβαση. Λέω λοιπόν τόσο απλά πράγματα, τα οποία αγαπητέ Ευθύμη, θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση. Αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, αυτοδιοίκηση. Δήμοι και φωτισμένοι καθηγητές, δήμαρχοι που έχουν το ενδιαφέρον όπως ο Νίκος ο Ζόρζος, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δημιουργήσουμε τη γνώση, να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας μέσα από τις σχολικές μονάδες και γι' αυτό ακριβώς νιώθω πάλι πολύ χαρούμενος που αυτή η συζήτηση που δημοσιοποιείται και σήμερα είναι ήδη στο χαρτί προγραμματισμένη να ξεκινήσουμε από την καινούργια περίοδο και άρα όχι μόνο να μετεκπαιδευτούν προφανώς αυτοδιοικητικοί που είναι χρήσιμο και άλλοι, αλλά και συγχρόνως να ξεκινήσουμε από τα ίδια τα παιδιά μας, τα οποία να ξέρουν κάθε φορά πώς πρέπει, τι πρέπει και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα κίνδυνο για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους που βρίσκεστε στην τελική φάση της μετεκπαιδευτικής σας προσπάθειας και προφανώς θα δοθούν σήμερα οι τίτλοι. Να συγχαρώ και πάλι τον Νίκο Ζόρζο για την προσπάθεια που κάνει
και είναι αρχάγγελος τουρισμού της χώρας μας και που κανείς πιστεύει, όποιος πιστεύει στον τουρισμό πιστεύει στην ανάπτυξη της χώρας. Ξέρω ότι πιστεύεις, εμείς πιστεύουμε και στον ιατρικό τουρισμό και στον εκπαιδευτικό τουρισμό, στο θεματικό τουρισμό. Είναι έννοιες οι οποίες θα πρέπει να μπουν στην χώρα για να έρθει και η ανάπτυξη. Να είστε καλά, συγχαρητήρια σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια και για όσοι θα κάνει για τα επόμενα, για την Σαντορίνη, για την Τύρα, για όπως... Και εγώ σε ευχαριστώ για την αφορήθηση. Και οφείλω να πω ότι είναι έτυχε, αλλά μ' αρέσει πολύ αυτό. Είναι μια συμβολική εικόνα η οποία σχετίζεται με την αρχαία πόλη της Αθήνας. Άρα λοιπόν, η αρχαία Αθήνα σου δίνεται εδώ στη Σαντορίνη, να σε καταλάβω. Εγώ είναι ένα άνθρωπο με καρποστά μια Σαντορίνης που δεν υπάρχει πια. Μια Σαντορίνη που δεν υπάρχει πια. Είναι καρποστά μέχρι το σεισμό του 1956. Έχει και τη σημειολογία του. Πριν το 1956. Έχει λοιπόν το δώρο και τη σημειολογία του. Ευχαριστώ. Εσένα σου δώσαμε την Αθήνα. Του καθηγητή θα του δώσουμε την Αθηνά. Γιατί όπως ξέρεις είναι η χαρά της Σοφίας, της επιστήμης και λοιπά. Είμαστε καλά. Λοιπόν, θα δώσει ο κύριος Πατούλης μερικά τυχεία στην αρχή, θα συνεχίσει ο κύριος Δήματος και μετά θα τα υπόλοιπα θα τα δώσω εγώ. Εντάξει. Στο μικρό μας φίλος, τον κύριο Σιάσο Δημήτριο, ορίστε. Εξερευνώ τη Σαντορίνη. Ίσως εξερευνητής. Άστε την όλη σάξη πάντα. Και το μικρό Χατζηχρήστο Γεώργιο. Ο κύριος Κοκολάκης Κωνσταντίνος.